Με μία πρωτότυπη εκδήλωση συμμετέχει φέτος το νοσοκομείο Ξάνθης στην Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού, η οποία γιορτάζεται την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Φέτος επιλέχθηκε σαν εκδήλωση την Κυριακή στις 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης να γίνει δημόσιος, ομαδικός, μητρικός θυλασμός. Ταυτόχρονα σε 23 πόλεις της Ελλάδας και σε χώρες του εξωτερικού. Πέρα από το θυλασμό θα υπάρχει προβολή εκπαιδευτικής ταινίας για το θυλασμό και προβολή διαφανειών. Αυτά. Πόσο σημαντικός θα λέγαμε ότι είναι ο θυλασμός τόσο για την μητέρα όσο και για το παιδί? Είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν σκεφτούμε τις συνέπειες του να μην θυλάσεις. Αν δεν θυλάσεις αυξάνονται η νεογνική θνησιμότητα κατά 23%. Αυξάνεται η νοσηρότητα για μια σειρά νοσήματα, για παράδειγμα για την αλλεργία στο γάλα γελάδος, αυξάνεται 5 φορές παραπάνω. Για γαστριντερίτιδα αυξάνεται, διπλασιάζεται. Για πνευμονία αυξάνεται κατά 50%. Αλλά και για απότερα νοσήματα, για καρκινογενέσεις, για λευκαιμία, για αυτά, έχουμε μεγάλη αύξηση της νοσηρότητας στα παιδιά που δεν θυλάζουν. Αλλά και για τη μητέρα παρόμοια είναι. Αυξάνει την πιθανότητα, μια μητέρα που δεν θυλάζει, αυξάνει την πιθανότητά της να πάθει καρκίνο του μαστού, να πάθει καρκίνο του ενδομητρίου, καρκίνο του θυροειδούς, να πάθει ζαχαρώδη διαβήτη και να παραμείνει παχύσαρκη και να μην χάσει δηλαδή τα κιλά που πήρε κατά την εγκυμοσύνη. Το θέμα της φετινής εβδομάδας είναι κατανοώντας το παρελθόν και σχεδιάζοντας το μέλλον, εορτασμός των 10 χρόνων της Διεθνούς Στρατηγικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF για τη διατροφή των βρεφών και των μικρών παιδιών. Να σημειώσουμε κλείνοντας πως σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο.